Σήμερα τα Χανιά υποδέχονται στην αγκαλιά τους, στη Χανιώτικη Γη, το Μίκη Θοδωράκη, ίσως τη μεγαλύτερη προσωπικότητα της γενιάς μας, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε την ποίηση κτήμα όλων των Ελλήνων, όταν τα σημερινά παιδιά τραγουδάνε ελληνική ποίηση και πολλές φορές δεν ξέρουν καν πόσο μεγάλοι ποιητές γράψανε τους στίχους αυτούς. Το Μίκη που για μένα ήταν ο Μίκης που γνώρισα στη δικτατορία, το Μίκη που καθόταν χρόνια στο Παρίσι και μας έκανε μαθήματα, το Μίκη που μίλησε εκ μέρους όλων των Ελλήνων πάρα πολλές φορές και όπως πολλοί άνθρωποι, πολύ καλύτεροι από μένα, έχουν ήδη πει, καμιά φορά είχε την αίσθηση ότι το Μίκη δεν τον χώραγε ο τόπος. Ήταν μεγαλύτερος από τον τόπο. Για μας τους Χανιώτες σήμερα είναι τιμή ότι ο Μίκης γυρίζει στη γη του και ότι θυμίζει σε όλους τους Έλληνες αυτό το φοβερό ριζίτικο που τραγούδησε το βράδυ που πέθανε ο Μάνος Κατράκης, όπου τραγούδησε μόνος του τον Αετό. Ίσως το ωραιότερο ριζίτικο που μας εκφράζει όλους, εμάς τους Χανιώτες διπλά, αλλά πιστεύω και όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ έχω πάρα πολλές. Μάνο, ακούμε την κυρία Μπακογιάννη. Για πρώτη φορά μας έπαιξε στο Παρίσι σε μία παρέα, όσο περίεργο και αν σας ακούγεται σήμερα, που ήταν ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Κώστας ο Λουλές, η Μελίνα Μερκούρη και μας τραγούδησε την πρώτη φορά ταλιανοτράγουδα. Το Μίκη στη Μόσχα και στο Κίεβο όταν τον είδαμε με τον Γκορμπατσόφ και το Μίκη που για μένα προσωπικά μου στάθηκε απίστευτα την ημέρα που δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Να είστε